Deutsche Welle, ναυτεμπορική, το Βήμα, Νέα Κρήτη, ο τύπος ο οποίος αναφέρει ότι τα προϊόντα και η κουζίνα της Κρήτης πως κατακτούν τους Γερμανούς, ότι ο Γρηγόρης κάνει θράψη στο Βερολίνο και ότι από τον άλλο μήνα επεκτείνεται, έτσι κυρία Πολυχρονίδου. Σωστά. Είμαστε τώρα πάνω από ένα χρόνο εδώ στο Βερολίνο, συγκεκριμένα στο Alexanderplatz, στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου, με το Γρηγόρη, που ονομάζεται Gregory's Coffee στη Γερμανία, όπου βέβαια διατηρούμε την ταυτότητά μας, την ελληνική κατά κύριο λόγο, και προβάλλουμε τα ελληνικά προϊόντα που έχουμε, τα οποία έχουν αγαπηθεί από τους Γερμανούς και όχι μόνο στη Γερμανία. Αυτό ήταν και το μυστικό σας ουσιαστικά, δηλαδή πέραν της γνωστής ποιότητας των δικών σας των προϊόντων, ακόμα και η διατήρηση των ελληνικών ονομάτων. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα είναι συνδυασμός όλων αυτών. Αν δεν είχαμε την ποιότητα δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο και σίγουρα δεν θα μας προτιμούσαν οι Γερμανοί, γενικότερα οι καταναλωτές. Διατηρώντας όμως και την ονομασία την ελληνική, υπάρχει μια διαφοροποίηση η οποία έχει εγκαλιαστεί από τον κόσμο, γιατί ειδικά εδώ στο Βερολίνο, που δεν είναι απλά γερμανική πρωτεύουσα, θεωρείται από την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ο κόσμος ψάχνει και το κάτι διαφορετικό. Παρόλο αυτά, το ελληνικό προϊόν που το έχει μάθει ίσως και από κάποιες διακοπές στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ξένο και θα το προτιμήσει, και είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπετε τον καταναλωτή των Γερμανών να παραγγέλνει μια σκυγοπιθά. Σιγά σιγά, γιατί έχει πει στη τη εκπαίδευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι έμαθε έτσι όπως το λέτε και ως μυστικός ή στην επέκταση του μυστικού. Δηλαδή ότι το προϊόν που ενδεχόμενα ήδη να γνωρίζει από την Ελλάδα, όπου μπορεί να έχει κάνει τις διακοπές του, γιατί ας μην ξεχνάμε ποιο είναι το εύρος των καταστημάτων, της αλυσίδας των καταστημάτων αυτών, να έρχεται και να το ζητά. Αν και η μεγαλύτερη επιτυχία θα πρέπει να είναι και η εκπαίδευση για αυτούς που πρώτη φορά βλέπουν αυτά τα προϊόντα, έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα αυτά, σε ένα σημείο από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι διαβάζουμε εχμής εκεί όπου βρίσκονται τα Gregory's Coffee στο Βερολίνο, ξέρει να ζητήσει στα ελληνικά την τυρόπιτα. Νομίζω ότι έτσι γίνονται τα παραπάνω βήματα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν το ξέρει, το μαθαίνει. Θα έρθει και η οπτική επαφή βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Θα έρθει, θα δει τις βιτρίνες. Θα του αρέσει το προϊόν. Πραγματικά μας έχουν αγκαλιάσει εδώ στο Βερολίνο και αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά για μας. Και τη δεύτερη και τρίτη φορά, βλέποντας λοιπόν το προϊόν το οποίο προτιμά, βλέπει και την ονομασία, θα τολμήσει να το παραγγείλει με αυτή την ονομασία τη συγκεκριμένη. Είτε είναι σιρόπιτα, είτε είναι σπανακόπιτα, είτε είναι μπουγάτσα, με τη γερμανική προφορά. Και αυτό είναι βέβαια μεγάλη χαρά για μας. Έτσι, ακριβώς. Σε ένα σημείο κεντρικό, σε ένα σημείο πέρασμα, στην πλατεία όπου είναι ανοιχτό το κατάστημα, απέκτησε τη δική του τη δυναμική και τώρα επεκτείνεται. Ανοίγει φτερά. Πού πάτε, κυρία Πολυχρονίδου? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το επόμενο κατάστημα, Gregory's Coffee, ανοίγει στο Erlangen, το οποίο είναι μια πόλη δίπλα από την Ιρεβέργη, και θα ανοίξει μέσα στο Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου. Επίσης ανοίγουμε και δεύτερο κατάστημα στο Βερολίνο, το οποίο θα ανοίξει στην περιοχή του Neukölln. Είναι στο εμπορικό κέντρο, ένα μολ, Ακάδν λέγεται, που είναι τα μεγαλύτερα μολ στη Γερμανία. Είναι 27 στη σειρά και σε ένα από αυτά εδώ στο Βερολίνο θα ανοίξουμε και εμείς τις πόρτες μας. Θα σας ρωτούσε κάποιος στις σημερινές μέρες πόσο εύκολο είναι να κυνηγάς την αγορά ή η αγορά να κυνηγά εσένα. Στη δική σας περίπτωση, κυρία Πολυχρονίδου, νομίζω ότι πολύ περισσότερο η αγορά σας κυνηγά, τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα και από την πρώτη συζήτηση που είχαμε, έτσι. Κοιτάξτε, να δείτε, όσον αφορά το Γρηγόρη στη Γερμανία, έγιναν τα σωστά βήματα και πήγανε σιγά σιγά να στήσουμε μάλλον όλοι μαζί εδώ σωστά το δρόμο. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο Γρηγόρης δεν είναι κάποιος τυχαίος. Είναι ένα όνομα που έχει μια μεγάλη βαρύτητα και είναι πολύ γνωστό. Οπότε όπως λέτε υπάρχουν πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για τον Γρηγόρη, οι οποίοι απευθύνονται σε μένα ως ανάπτυξη, τα σύνανάπτυξη.
και ενδιαφέρονται να κάνουν ένα δεύτερο ή ίσως και το πρώτο τους βήμα το επαγγελματικό στην Γερμανία, στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ο δικός μας ο Γρηγόρης, ο Νίκος ο Δραμητινός, έτσι, ο οποίος είναι γενικός franchise, δηλαδή δικαιοδόχος των 30 καταστημάτων του Γρηγόρη στην Κρήτη, και είναι εκείνος ο οποίος έκανε αυτό το άνοιγμα και είναι εκείνος ο άνθρωπος επιχειρηματικά που κινείται και διευρύνει αυτή την επιχειρηματικότητα και προς όφελος βέβαια των ίδιων των ελληνικών προϊόντων, τα οποία διαφημίζονται, προσφέρονται, η ποιότητα των καταστημάτων και βέβαια το επιχειρήν και η θέση εργασίας, κυρία Πολυχρονίδου. Βεβαίως, όλα αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο κύριος Δραμητινός έκανε αυτό το βήμα στη Γερμανία και το στηρίζει. Έχει δώσει έμφαση στην ποιότητα, δεν διαπραγματεύεται τέτοιου είδους θέματα πολύ σωστά και προχωράει μαζί δυναμικά εδώ στη Γερμανία. Μάλιστα. Να κάνουμε το Γρηγόρη και εδώ πολύ δυνατό και πολύ γνωστό. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι, και είναι θετικό θα μπορούσα να πω, αντισημαντικό θετικό, το ότι και ο Γερμανός ο επιχειρηματίας και ο γερμανικός τύπος αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια, εξού και τα δημοσιεύματα τα οποία βλέπω. Σωστά, οι εντυπώσεις είναι πολύ θετικές και πέρα από τις... από τους καταναλωτές που βλέπουμε καθημερινά που θα έρθουν και θα βγουν μέσα και θα προτιμήσουν το χαμόγελο του Γρηγόρη και τον καλό του τον καφέ και όλα του τα προϊόντα που προσφέρει. Και ο τύπος γενικότερα στη Γερμανία μας έχει αγκαλιάσει και υπάρχει ζήτηση μεγάλη. Ωραία. Θα έρθουμε στο Βερολίνο και όταν θα έρθουμε και τα καταφέρουμε να έρθουμε, θα έρθουμε για το γνωστό το καφεδάκι. Για μας είναι πολύ γνωστό. Να πείτε. Ούτως ή άλλως. Βεβαίως. Βεβαίως να πείτε, θα χαρούμε πάρα πολύ. Θα σας περιμένουμε εδώ με ένα χαμόγελο, όσο κρύο και να κάνει έξω. Εδώ στο Γρηγόρη, πάντα με το χαμόγελο.